Όσον αφορά τα αιτήματα τα οποία θέλουμε να προβάλλουμε προς τα έξω και θέλουμε να επικοινωνήσουμε και μέσα από εσάς και με τους συναδέλφους αγρότες αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο της Καστοριάς και εν όψει και των δύο πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει για τις δύο κινητοποιήσεις, η μία για αύριο 12 η ώρα στο Τελωνείο, που θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτή τη δράση την οποία θα κάνουμε, την οποία την είχαμε κάνει και πέρυσι αν θυμάστε με ένα θεατρικό λιγάκι στημένο, όσον αφορά για τις ελληνοποιήσεις που είναι ένα σοβαρό θέμα για την περιοχή τη δικιά μας, αλλά και το συλλαλητήριο το οποίο διοργανώνουμε τον αποκλεισμό της εφορίας την Παρασκευή 12 η ώρα. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να αλλάξει αυτή η πολιτική και στον αγροτικό τομέα αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους που τους επηρεάζει. Γιατί άμα θα δούμε με βάση και τα προβλήματα τα οποία εμείς αναδεικνύουμε σήμερα και έχουν να κάνουν και φαίνονται πραγματικά ότι είναι προβλήματα που τα έχουν οι αγρότες, είναι προβλήματα όμως και του υπόλοιπου κόσμου οι οποίοι τα βιώνουν σε καθημερινή βάση. Το τελευταίο διάστημα βέβαια γίνεται πολύ έντονη κουβέντα σε σχέση με αυτό που κερδίσαμε, το τι έγινε την προηγούμενη χρονιά. Και εμείς πραγματικά βλέποντας τώρα τις εξελίξεις καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είχαμε κερδίσει με βάση και το αφορολόγητο και την λογική με τα εργόσημα και για ένα μέρος επιδοτήσεων τον οποίο είχε μείνει αφορολόγητο, νομίζουμε ότι ήταν αρκετά θετικό να βοηθήσει οικονομικά για να μπορέσουμε να σταθούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα βέβαια οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα όσον αφορά και το αφορολόγητο τα ακούτε και εσείς, τα ακούνε και όλοι οι συνάδελφοι ότι μπαίνει ένα ζήτημα να μειωθεί το αφορολόγητο. Αυτό θα συμπαρασύρει βέβαια και άλλους εργαζόμενους γιατί και για αυτούς συζητάμε ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο και σε αυτούς. Από εκεί και πέρα όμως όσον αφορά για το δικό μας κομμάτι, επειδή μετά από το Μάρτιο ουσιαστικά μπήκαν μια σειρά μέτρα τα οποία επιβαρύνουν επιπλέον την παραγωγή με μεγαλύτερο κόστος, νομίζουμε ότι και αυτό που ουσιαστικά που καταφέραμε και κερδίσαμε από τα προηγούμενα μπλόκα θα πάει χαμένο. Όσον αφορά για το ασφαλιστικό, η απέτησή μας και η θέση μας και πέρυσι ήταν να παραμείνει στο αγρότη στον ΟΓΑ και μέσα από μια διαδικασία, δεν αρνούμασταν δηλαδή να πληρώσουμε το κάτι παραπάνω που λέγαμε και όλα αυτά, αλλά μέσα από μια διαδικασία, όταν θα ξεκαθάριζε η ιστορία με τον ΟΓΑ, τι πληρώνει ο καθένας και τι δικαιούται και όλα αυτά, μέσα από μια μελέτη η οποία θα γινόταν βιωσιμότητας, να μπορέσουμε πραγματικά να συνεχίσει ο ΟΓΑ να υπάρχει και να δούμε πώς θα μπορούσε να στηριχτεί αυτό το πράγμα. Παράλληλα, βάζουμε και ένα ζήτημα και για τη μείωση των συντάξεων. Ουσιαστικά η αύξηση των στα όρια ηλικίας, ειδικά στον αγροτικό τομέα, δημιουργεί μεγάλο πλήγμα. Έχουμε το θέμα ότι όπως και να είναι η δουλειά είναι σκληρή στα χωράφια και δεν μπορεί σήμερα να μπαίνει ζήτημα να πάμε στα 67 χρόνια και στα 55, επομένως και εκεί ζητάμε μία μείωση των ορίων ηλικίας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά το ΟΓΑ, επειδή έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν μείνει ανασφάλιστοι λόγω αδυναμίας να πληρώσουν τις εισφορές στον ΟΓΑ. Ζητάμε να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και εδώ μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα, ειδικά τις τελευταίες μέρες το οποίο ανακοινώθηκε. Μέχρι τα 5 χιλιάρικα, όταν χρωστούσαμε εισφορές στον ΟΓΑ, δεν πήγαιναν στο ΚΕΑΟ. Τώρα αυτά πάνε και επομένως από το επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί βίες εισπράξεις με κατασχέσεις συναδέλφων, με μια σειρά πράγματα τα οποία θα εφαρμοστούν και κάτω από τα 5 χιλιάρικα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι εμείς διεκδικούμε αυτά που είπαμε και βάζουμε και ένα ζήτημα όσον αφορά για την υγεία, ότι είναι ένα αγαθό το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό και επομένως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και όχι σαν αγαθό το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται. Βάζουμε ένα ζήτημα να μην μειωθεί κανένας μισθός και καμία σύνταξη απεναντίας να μπορέσουν να δοθούν και αυξήσεις. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την κοινωνία, αλλά έχει να κάνει και με την ίδια την πραγματική οικονομία. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι και φάνηκε πραγματικά μετά τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και η κατανάλωση των αγαθών έπεσε, αλλά και τα δικά μας τα ίδια τα προϊόντα δεν έχουν τέτοια απορροφητικότητα, με αποτέλεσμα και να μένουν στο ράφι και να μην πουλούνται,
αλλά και να πουλιούνται άλλα προϊόντα αμφιβόλου προέλευσης, να αντικαθιστούν αυτά. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό του παράδειγμα, ας πούμε, τη φέτα στο τυρί, όπου για να γίνει μια πραγματική φέτα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και τις τιμές που υπάρχουν, χρειάζεται να βγει στην λαϊκή κατανάλωση κοντά στα 7 ευρώ. Ο καταναλωτής δεν την προτιμάει τη φέτα, γιατί ακριβώς από δίπλα βλέπει ένα λευκό τυρί τύπου φέτα, το οποίο είναι αμφιβόλου προέλευσης και μια σειρά άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε και καν αν περιέχει και γάλα μέσα σε ορισμένες φορές. Επομένως, είναι ένα ζήτημα και βάζουμε και το θέμα αυτό, συνδέοντας το βέβαια, γιατί και τους υπόλοιπους εργαζόμενους τους θεωρούμε συμπαραστάτες σε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά για τα ζητήματα του ΕΛΓΑ που έχουμε αναδείξει και το προηγούμενο διάστημα. Στο νομό Καστοριάς ειδικά υπάρχει πολύ έντονες ζημίες από την περσινή χρονιά, ειδικά και από τον παγετό στις μυλοκαλλιέργειες και στα φασόλια που είχαν παγώσει και ξαναφυτεύτηκαν κάποια. Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα. Εμείς πιέσαμε τις προηγούμενες μέρες και το προηγούμενο διάστημα μέσα από κινητοποίησεις και τον ΕΛΓΑ σε μια διαδικασία να μας δώσει έστω χρονοδιάγραμμα. Το πότε μπορούν να γίνουν αυτά. Ο κύριος Κουρεμπές, όταν είχε έρθει εδώ, μας είχε πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου αυτά θα έχουν τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα νέο πάνω σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεγάλες ζημίες που έχουμε στη φασολοπαραγωγή το διάστημα της συγκομιδής. Οι συνεχόμενες και μεγάλες βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαμε το διάστημα εκείνο, και υποβάθμισαν την ποιότητα του προϊόντος. Μεγάλο κομμάτι από αυτό καταστράφηκε ουσιαστικά και δεν είναι μη εμπορεύσιμο. Και βάζουμε ένα ζήτημα να αποζημιωθεί. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε βέβαια και καμιά ξεκάθαρη θέση από τον ΕΛΓΑ. Μπορώ να πω ότι έχουμε και μερικές φορές πετυχαίνεται κάποια πράγματα και εσωτερικά από το ΕΛΓΑ, μήπως δεν είναι από τις βροχές, μήπως είναι από κάτι άλλο και όλα αυτά. Εμείς διεκδικούμε άμεσα να γίνουν οι εκτιμήσεις, να έρθουν τα πορίσματα και να πληρωθούν αυτοί οι συνάδελφοι, γιατί δεν μπορούν να μπουν στην παραγωγή. Είναι η περίοδος που ήδη ξεκινάει η καλλιέργεια, θα πρέπει να αγοριστούν καλάμια και επομένως δεν μπορούν να βγουν στην παραγωγή με τίποτα. Ένα κομμάτι είναι ότι έχουν χάσει ήδη το 60% της παραγωγής. Το δεύτερο όμως που είναι, και αυτό συνδέεται και το κομμάτι που λέγαμε πριν για τις ελληνοποίησεις, είναι ότι και αυτή η παραγωγή η οποία έμεινε, δεν έχει φύγει, δεν έχει απορροφηθεί. Υπάρχει μεγάλη ποσότητα απόλυτων φασολιών στο νομό Καστοριάς. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε όμως όλη την Ελλάδα να πουλιώνται φασόλια Καστοριάς και Πρεσπών, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας. Δεν ξέρουμε πού προέρχονται πολλά από αυτά. Φεύγει από τις εισαγωγές, ξέρουμε πού γίνονται. Γίνονται και από την Κυργυζία και από την Κίνα και από μια σειρά άλλες χώρες που έχουν πολύ φθηνά κοστολόγια. Οι τιμές με τις οποίες μπαίνουν στην αγορά είναι πολύ χαμηλές. Με αποτέλεσμα να είναι τα δικά μας προϊόντα, τα οποία έχουν ένα αρκετά μεγάλο κόστος, και θα πούμε μετά λίγο πιο κάτω για το κόστος παραγωγής όσον αφορά και για τα καύσιμα και για αυτά, αρκετά μεγάλο το κόστος, με αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστικά στις τιμές και τα φασόλια να έχουν μείνει. Και πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν πουλήσει. Όσον αφορά για τα μήλα, υπήρξε φέτος μια ιστορία που έχει να κάνει και με την υποτίμηση του χρήματος στην Αίγυπτο, που είναι η κύρια αγορά μετά το εμπάργκο το οποίο εφαρμόστηκε στη Ρωσία για τα ελληνικά μήλα και ειδικά για την περιοχή τη δικιά μας, με αποτέλεσμα τα μήλα να μην έχουν γίνει εξαγωγές, να μην έχουν πληρωθεί παραγωγή και εκεί να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Όσον αφορά για αυτό που λέμε για το κόστος παραγωγής και γιατί μερικές φορές, ακούγοντας βέβαια και του Υπουργείου Γεωργίας τη λογική της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας που λέει θα πάμε στην ανάπτυξη το επόμενο διάστημα με μέτρα στήριξης μέσα του αγροτικού τομέα ή από επενδυτικά σχέδια και όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πάμε να ανταγωνιστούμε ένα προϊόν όταν το δικό μας έχει, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, ένα κόστος ας πούμε, ειδικά στο μήλο το οποίο έχει γύρω στα 27 λεπτά και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε ακριβώς από δίπλα μια αγορά του Σκοπίων η οποία έχει ένα κόστος κάτω από 16. Και αυτό έχει να κάνει πρώτον και εκείνο με τη χρηματοδότηση η οποία υπάρχει. Ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση εκεί με ένα επιτόκιο κάτω του 4%. Ότι υπάρχει ένα φορολόγητο πετρέλαιο που αγγίζει κάτω από τα 60 λεπτά. Στον αγρότη του πετρέλαιο σήμερα, ας πούμε, στα Σκόπια με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε προχθές που πήραμε, είναι 53 λεπτά. Στην Ελλάδα τη στιγμή αυτή το πετρέλαιο για μας μετά την κατάργηση της επιστροφής φόρου πετρελαίου
Το καινούριο φόρο που μπήκε από την καινούργια χρονιά ήδη είναι στα 135 λεπτά. Όσον αφορά για τα φυτοφάρμακα και για τα υπόλοιπα εφόδια, μηχανήματα, εξοπλισμός και όλα αυτά, στις υπόλοιπες χώρες αλλά και σε χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω-γύρω, και το ΦΠΑ είναι χαμηλότερο. Δηλαδή ξεκινάει από τις τάξεις ορισμένα εφόδια, για παράδειγμα που έχουμε τα στοιχεία από τη Βουλγαρία, από το 4% και φτάνει μέχρι το 8%. Στην Ελλάδα είμαστε μετά την εφαρμογή της αύξησης του ΦΠΑ, είχαμε φτάσει στο 23%, από την καινούργια χρονιά πάμε στο 24%. Δηλαδή έχουμε ένα κόστος επιπλέον, το οποίο αγγίζει τα 13 λεπτά. Και επειδή κάνουμε έναν υπολογισμό όσον αφορά για αρκετά προϊόντα, αλλά μεσοσταθμικά το κόστος παραγωγής, η ενέργεια που έχει ανέβει και το ρεύμα και το πετρέλαιο, και η αύξηση αυτή μεσοσταθμικά σε κάθε προϊόν αγγίζει από το 13% μέχρι το 17% του κόστους παραγωγής, νομίζουμε ότι θα είναι και την επόμενη χρονιά, δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα αυτά τα προϊόντα να μην είναι ανταγωνιστικά. Και δεν στέκει να βγαίνει μια λογική από μεριά της κυβέρνησης και να λέει ότι θα πάμε να ανταγωνιστούμε τι. Όταν εμείς θα βγαίνουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι 50% όσο ποιοτικό να είναι, σας ανέφερα πριν το παράδειγμα της φέτας, που το βλέπουμε ας πούμε και το ζούμε ειδικά αυτοί που είμαστε στην κτηνοτροφία και συζητώντας και με εμπόρους και με εταιρείες. Επομένως είναι αδύνατον κάποια πράγματα να περπατήσουν, θα πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα. Και πάνω σε αυτό λέμε ότι εμείς ζητάμε να πάρουμε το πετρέλαιο αφορολόγητο όπως το παίρνουν και οι εφοπλιστές. Όταν ψάξαμε λίγο την ιστορία να δούμε γιατί το παίρνουν οι εφοπλιστές έτσι, υπάρχει ένας νόμος του 58 με βασιλικό διάταγμα μάνας που λέει ότι θα δικαιούνται, επειδή τότε και το πετρέλαιο ήταν μονοπόλιο, θα δικαιούνται αυτοί αφορολόγητο το πετρέλαιο μόνο και μόνο επειδή παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης. Εμείς τι κάνουμε, δεν παλεύουμε με τα στοιχεία της φύσης και με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και μια σειρά άλλα πράγματα. Αλλά και πέρα από εκεί θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μείωση αρκετά μεγάλη ή τέλος πάντων να δοθεί μια επιστροφή φόρου πετρελαίου στους αγρότες για να μπορέσουμε να μειώσουμε και το κόστος παραγωγής για να είναι και τα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά. Από την καινούργια χρονιά θα έχουμε και μια αύξηση επιπλέον στα χωράφια με ένα 30% από τον ΕΦΙΑ, ο οποίος είχε μπει από την προηγούμενη χρονιά. Μπαίνουν πια στον ΕΦΙΑ και οι στάβλοι, μπαίνουν οι αποθήκες, μπαίνουν οι βοηθητικοί χώροι. Υπάρχουν τα χαράτσια της γεωτρήσης, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί. Υπάρχουν τα χαράτσια που μπαίνουν και μας αναγκάζουν να πιστοποιήσουμε τα ψεκαστικά μας το πνεύμα της περιβαλλοντολογικής συνείδησης και της περιβαλλοντολογικής προστασίας, που είναι λογικό ας πούμε ότι και εμείς οι ίδιοι οι αγρότες, όταν ένα ψεκαστικό το οποίο πρέπει πας να ραντίσεις και μόνο από το κόστος που σκεφτόμαστε, το σίγουρο είναι ότι και την επισκευή του θα την κάνουμε και όλα θα τα κάνουμε για να είναι σωστά. Αλλά δεν μπορεί σήμερα να έρχεσαι να με επιβάλλει σήμερα πάνω του περάσω κταίο, να του περάσω καινούργια μπέκ. Ωραία, σε δύο μέρες χάλασε το μπέκ. Τι έγινε? Θα έρθεις να μου ελέγξεις? Μόναχος είναι ο παραγωγός, αυτός που εκτιμάει κάθε φορά, και αυτά τα μέτρα τα παίρνει από μόνος του, γιατί έχει και να κάνει και με το κόστος του οποίου πληρώνει, και πραγματικά τουλάχιστον όσον αφορά για τα φυτοφάρμακα είναι αρκετά μεγάλο το κόστος, επομένως είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν. Ζητάμε να μειωθεί το ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά εφόδια, στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης. Κοιτάξτε, δηλαδή, έχουμε ορισμένες φορές ορισμένα πράγματα και ειδικά στην παραγωγή, τα οποία είναι και τραγελαφικά. Πουλάς τριφύλλη μπάλα, έχει ΦΠΑ 24%. Το γράφει σχήμα, έχει 13%. Πουλάς ζωντανό αρνί, έχει 24%. Το πουλάς με κρέας, έχει 13%. Είναι γελιότητες, γιατί μας δημιουργεί προβλήματα και συναλλαγές με τους εμπόρους και μέσα από εκεί δημιουργούνται και άλλα πράγματα. Επομένως ζητάμε να επανέλθει ο ΦΠΑ σε μια κανονικότητα και να μειωθεί και γι' αυτά και αυτός ο ΦΠΑ όσον αφορά και για την κατανάλωση. Ζητάμε άμεσα να δοθούν παροχές μέσα από τράπεζες, χρηματοδότηση τέτοιες που να μπορέσουν να μας επιτρέψουν να πάμε στην παραγωγή. Γινόταν τελευταία, αν θυμάστε, πολύ διαφημισμένο και όλες από το Υπουργείο Γεωργία, μια κουβέντα όσον αφορά για την κάρτα του αγρότη. Ο κύριος Αποστόλου μας είχε πει στα Γρεβενά ότι το επιτόκιο θα είναι κάτω από 4%. Η περσινή όμως κατάσταση έδειξε ότι η κάρτα του αγρότη, η οποία είχε βγει για λογαριασμό της Πειραιώς, μαζί με τα ασφαλιστικά ξεπερνούσε το 7,5%. Και σύν αυτό μπαίνει και ένα ζήτημα σε σχέση κατά πότε θα καταβληθούν και οι επιδοτήσεις, γιατί αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το 80% των επιδοτήσεων. Εάν δηλαδή θα καθυστερεί το Υπουργείο, εγώ θα αναγκάζομαι να πληρώνω παραπάνω τόκους. Επομένως είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Ήδη οι πρώτες κουβέντες που άρχισαν να γίνονται και που άρχισαν να διαφέρονται γι' αυτό και σταμάτησε το Υπουργείο, να την πολύ διαφημίζει.
Και έχει να κάνει βέβαια και το πώς είναι στημένο και το όλο σύστημα με το ΟΣΔΕ στην Ελλάδα και πώς δίνονται οι επιδοτήσεις. Ήδη οι τράπεζες να κάνουν και πίσω και από αυτό το κομμάτι. Και δεν φαίνεται δηλαδή να προχωρήσει και αυτή η ιστορία. Ζητάμε άμεσα να ενισχυθεί το κομμάτι της κτηνοτροφίας με την εξασφάλιση βασικών βοσκήσιμων εκτάσεων, δωρεάν κρατική σήμανση, νομιμοποίηση σταυλικών εγκαταστάσεων, υποδομή και αντιμετώπιση των ζωονόσων και την πρόσληψη γεωτεχνικών. Υπάρχει σοβαρό θέμα και στην περιοχή της Καστοριάς. Ήδη έχουμε 3 κτηνιάτρους λιγότερους στο τμήμα κτηνιατρικής. Ένας θεσμός που πήγε να περάσει και διαφημνούσαμε εμείς οι κτηνοτρόφοι όσον αφορά για τον κτηνιάτρο εκτροφής έχει σταματήσει. Προσλήψεις όμως δεν γίνανε με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά να έχουμε σοβαρά θέματα. Και τέτοιο θέμα είχαμε και στην περιοχή τη δικιά μας, ειδικά με τον καταρροϊκό πυρετό τα προηγούμενα χρόνια. Και χαθήκανε και κοπάδια, χαθήκαν και ολόκληρες εκμεταλλεύσεις και πολλοί συνάδελφοι ουσιαστικά κατέρευσαν οικονομικά. Μπαίνει και ένα τελευταίο ζήτημα που έχει να κάνει, αν άκουσατε και τον κύριο Αποστόλου σήμερα στο Sky, όσον αφορά για τις δασικές εκτάσεις. Ότι έχει μπει ένα ζήτημα πια που έχει να κάνει με τις δασικές εκτάσεις, με την εφαρμογή των δασικών χαρτών. Και λίγο που το είδαμε, φαίνεται ότι και χωράφια τα οποία είναι στο ΟΣΔΕ και επιδοτούνται, σήμερα εμφανίζονται να είναι δάση. Και εκεί θα έχουμε και άλλα προβλήματα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα των βοσκοτόπων, που ναι, με για την Καστοριά δεν υπάρχει θέμα από την αύξηση ή το πώς είναι ο βοσκότοπος, αν θα φτάσει για τα ζώα που έχουμε, αλλά υπάρχει σοβαρό θέμα όσον αφορά τα στρέμματα τα οποία δίνονται ανακτινοτρόφοι, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί κατά πολύ η επιδότησή του. Έχουμε ζητήματα με συναδέλφους οι οποίοι, και εδώ καταρρύπτεται και αυτό που είπε ο κύριος Αποστόλου, ότι τα πρόστιμα, λέει, τα οποία πληρώναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει πει, γιατί τα πρόστιμα αυτά ουσιαστικά επιβαρύνουν την παραγωγή. Έχουμε συναδέλφους δηλαδή οι οποίοι εξαιτίας τεχνικής λύσης στους βοσκότοπους δεν πληρωθήκανε. Όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε αυτό που δηλώνεις δεν είναι βοσκότοπος και στο χάρτη σου είναι δάσος. Αυτά όμως καταλογίστηκαν ποινικές ευθύνες στους παραγωγούς για να λυθεί δηλώσεις. Και οι παραγωγοί σήμερα και στο νομό Καστοριά έχουν πάνω από 38 μόνο κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν χάσει μεσοσταθμικά ο καθένας πάνω από 7,5 χιλιάρικα. Και αυτούς τους καταλογισμούς τους χρεώνται για μία τριετία μάλιστα οι κτηνοτρόφοι μέχρι να τελειώσει η ποινή η οποία έχουν. Βάζουμε ένα ζήτημα να μην επιστραφεί πίσω οι αποζημιώσεις που είχαν δοθεί από το πακέτο Χατζηγάκη, αν θυμάστε είναι από τις κινητοποίησεις που είχαμε κερδίσει τότε και είχαμε βγει πάλι στον δρόμο και κερδίσαμε κάποια χρήματα, ας πούμε, σαν αντιστάθμιση σε σχέση με τις ζημίες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί τη χρονιά εκείνη. Και λέμε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν και θα πρέπει η κυβέρνηση να κοιτάξει πώς θα το παλέψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζουμε επιπλέον ένα ζήτημα το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και το είχε βγάλει το Υπουργείο Γεωργίας. Υπάρχει ένας νόμος από πολύ παλιά. Είναι η Οδηγία 60 του 2000, η οποία ξεκινούσε για τη διαχείριση των υδάτων, αλλά μέσα από εκεί ουσιαστικά είδαμε ότι πάει να δημιουργηθεί ένας εισπρακτικός μηχανισμός, ένας τέτοιος ο οποίος θα επιβάλλει ένα τέλος στο νερό με το όνομα του περιβαλλοντολογικού τέλους της προστασίας των υδάτων και όλα αυτά, θα πάει να μπει ένα τέλος και μάλιστα θα ορίζεται αναστρεματική καλλιέργεια το πόσο νερό δηλαδή θα χρειάζεται, θα λέει κάθε φορά η διαχειριστική εταιρεία η οποία θα πάρει αυτό το κομμάτι. Αυτό πέρασε βέβαια στους Δήμους. Δεν το προχωρήσαν οι Δήμοι γιατί μπαίνει ένα ζήτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πώς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι αυτοί οι φορείς που θα το κάνουν. Έχουμε ένα φόβο ότι αυτό θα περάσει ιδιωτικές εταιρείες με ενδιάμεσο το Δήμο για να πάει να προχωρήσει και να γίνει ίσπραξη και αυτού του χαρατσιού το οποίο θα μπει. Βάζουμε και εκεί ένα ζήτημα να μην προχωρήσει αυτό το πράγμα. Βάζουμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει όσον αφορά με το εμπάργκο για τα προϊόντα τα οποία φεύγανε στη Ρωσία και λέμε να αποσύρει η ελληνική κυβέρνηση την υπογραφή της από αυτό το πράγμα. Είναι σοβαρό, το αντιμετωπίζουμε στην παραγωγή του μήλου που είναι για την περιοχή μας, το αντιμετωπίζουμε όμως και σε πολλά κτηνοτροφικά προϊόντα. Κατάργηση του φόρου του κρασιού, να αποσυρθεί το σχέδιο για την αύξηση φορολογίας και στο τσίπουρο. Να επανέλθει η εξωτική αποζημίωση κτηνοτρόφους όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, την προηγούμενη χρονιά οι κτηνοτρόφοι μεσοσταθμικά παίρνανε γύρω στο νομό Καστοριάς γύρω στα 4,5 χιλιάρικα επιδότηση. Στην εξωτική και αυτό έμπαινε με μια λογική σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές γιατί μιλάμε για ορεινές μειονεκτικές περιοχές
που έχει να κάνει σαν αντιστάθμισμα, γιατί αναγκάζουν, ας πούμε, τα κοπάδια να μένουν και να ταΐζουν το περισσότερο διάστημα μέσα. Επομένως, χάνουν μία πόλη από το κόστος παραγωγής και οι εξωτικοί δίνονταν σαν αντιστάθμισμα. Μέσα από την ΚΑΠ, από την κοινή αγροτική πολιτική, άλλαξε αυτό το πράγμα και η εξωτική απλώθηκε σε περισσότερο κόσμο. Το κονδύλι όμως είναι συγκεκριμένο. Με αποτέλεσμα, οι συνάδελφοί μας, αυτό που βλέπουμε είναι να είναι γύρω στα 2,70, 2,80 μεσοσταθμικά κάπου εκεί. Επομένως, χάθηκε ένα μεγάλο κομμάτι. Εμείς δεν ζητάμε να φύγει πίσω από τους συναδέλφους από τη φυτική παραγωγή, αλλά να ξαναεπανέλθει για τους κτηνοτρόφους στα ίδια επίπεδα, γιατί αν το συνδέσουμε και τις τελευταίες ζημίες οι οποίες έχουν πάρει οι κτηνοτρόφοι και με τον ΕΛΓΑ, είμαστε σε μια διαδικασία ότι πληρώνουμε στον ΕΛΓΑ χρήματα σαν κτηνοτρόφοι και ουσιαστικά δεν παίρνουμε τίποτα πίσω. Δικαιολογούνται κάποιες λίγες ασθένειες και τοκετοί δυστοκίες στα μεγάλα ζώα, στις αγελάδες δηλαδή, και για τον νομό Καστοριάς έχουμε σχεδόν αγελάδες μόνο ελευθέρας βουσκής. Με αποτέλεσμα τα χρήματα που παίρνουν, αυτό αναγνωρίζεται και επίσημα και από τον ΕΛΓΑ, δεν έχουν επιστραφεί προς τους κτηνοτρόφους. Και λέμε μέσα από εκεί, αν μπορέσουμε τουλάχιστον να πάρουμε κάτι επιπλέον και για τις ζημίες που έχουμε τις φετινές, με το μεγαλύτερο. Με τις μεγαλύτερες ζημίες που έχουν το διάστημα αυτό, χάθηκε ουσιαστικά μια μεγάλη ποσότητα γάλακτος λόγω του ψύχους σε αυτούς ήδη που είναι στη διαδικασία του να αρμέγουν, αλλά χάθηκαν και πολλά νεογέννητα μικρά και αρνιά και μοσχάρια, και αυτά δεν δικαιούνται από ζημίωση με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και ζητάμε μέσα από εκεί να προχωρήσει μια διαδικασία να αποζημιωθούν οι παραγωγοί αυτοί και μέσα από το De Minimis, αλλά και μέσα και από κονδύλια τα οποία υπάρχουν και είναι διαθέσιμα και πολλές φορές παραμένουν σε κάποιους λογαριασμούς, όπως είχε γίνει και πέρυσι, και μέσα από εκεί είχαν πάρει μια αυξημένη επιδότηση, ας πούμε, όσον αφορά την εξωτική. Τώρα, επειδή έχουμε και ένα καινούριο, ας πούμε, όσον αφορά για το κόστος παραγωγής, με βάση την αλλαγή της στη διαδικασία που ήδη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο για τους εργάτες γης, οι οποίοι από την καινούργια χρονιά περνάνε στο ΙΚΑ. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, θα το παλέψουμε και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά είναι σε γενικότερες γραμμές αυτά τα οποία εμείς σήμερα προβάλλουμε και λέμε προς τα έξω και στους συναδέλφους. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις και όσον αφορά τα αιτήματα και όσον αφορά και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Και πέρα στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Τις συζητήσεις με τους παράγοντες, υπάρχει κάποια ατζέντα, δηλαδή με όλα αυτά που αναφέρατε, υπάρχει κάποια διάθεση μερικά ή όλα ή κάποια να λυθούν? Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Συνάδελφοί μας προκάλεσαν, αν θυμάστε, και τη συζήτηση στη Βουλή όσον αφορά σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών το προηγούμενο διάστημα. Όλο το διάστημα από τον Μάρτη και μετά, η αλήθεια είναι ότι κάποια επιμέρους ζητήματα, δηλαδή, προσπαθούσαμε να τα διεκδικήσουμε μέσα από συζητήσεις και με το Υπουργείο Γεωργίας και με άλλους φορείς και με άλλα υπουργεία που εμπλέκονται, ας πούμε, στο κομμάτι το δικό μας. Κάποια καταφέραμε όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πετύχαμε πέρυσι. Δηλαδή, όσον αφορά τα ζητήματα με τα εργόσημα και με όλα αυτά, που και αυτό ανατρέπεται τώρα. Ήταν ένα κέρδος από τις περσινές κινητοποιήσεις. Με βάση την εξαγγελία, την τελευταία ουσιαστικά χάνει, δηλαδή ξεφεύγει το κόστος άλλο ένα 16 με 17% πάνω. Ξαναγυρίζουμε πίσω και μάλιστα. Και, να σα πω την αλήθεια, με κάνει και περιέργεια, γιατί εμφανίζονται πράγματα καθημερινά, ενώ είμαστε μια διαδικασία κινητοποιήσεων που πραγματικά οξύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή και γιατί γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο ότι ξαναγυρίζουμε πίσω. Έτσι. Το θέμα με το ΙΚΑ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Ξέρετε ότι χρειάζεται να γίνονται προσλήψεις, να ανακοινώνονται σε κάθε χωράφι απ' έξω ποιος δουλεύει, πόσες ώρες δουλεύει. Με κατάσταση εργασίας. Αν συμβεί ο καιρός να είναι διαφορετικός, που πρέπει να φύγουν οι εργάτες, να αλλάξουν τόπο, θα πρέπει να μετακινηθεί και αυτή η ταμπέλα. Δηλαδή είναι ένα δυσνόητο και ακατανόητο πράγμα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Πιστεύω ότι με τις περσινές κινητοποιήσεις είχε μπει μια σειρά όσον αφορά τους εργάτες γης. Τώρα για ποιο λόγο ανατρέπεται δεν ξέρω, θα το παλέψουμε. Πάντως πιστεύω ότι θα ευωδώσει η προσπάθεια, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που ζητάνε.
αποδίδουν αυτές οι μορφές κινητοποιήσεων ή προσανατολίζεστε αργότερα σε περαιτέρω κλιμάκωση? Επειδή οι κινητοποιήσεις γίνονταν και γίνονται πολλά χρόνια, σας πληροφορούμε ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια των συζητήσεων, των συναντήσεων και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος προκειμένου να βρούμε μία λύση χωρίς να βγούμε στους δρόμους. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδει και έχει γίνει και ένα κακό ότι όλες οι κυβερνήσεις προσανατολίζονται στην ιδέα του ότι εμείς κάθε χρόνο θα βγαίνουμε για κινητοποίησεις. Γι' αυτό και οτιδήποτε έχουν να τα πούν τα λένε τώρα. Εμάς δεν μας αρέσει αυτό. Εμείς θέλουμε θεσμικά να λειτουργούμε όλο τον χρόνο, να υπάρχουν τα θεσμικά μας όργανα που θα θέτουν όλο τον χρόνο, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα αιτήματά μας και να επιδίονται καθημερινά. Όμως, ανάγκας, βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν μας είναι ευχάριστο. Ζητούμε τη συμπαράσταση του κόσμου, βεβαίως, γιατί πίσω από το αγροτικό επάγγελμα κρύβονται άλλα 100 και επαγγέλματα που πρέπει να τροφοδοτούν και να λειτουργούν. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος το κατανοεί και το πιστεύει. Προσπαθούμε βέβαια και κάθε χρόνο το βελτιώνουμε και φέτος η διάθεσή μας είναι διαφορετική. Οι κινήσεις που κάνουμε να έχουν συμβολικό χαρακτήρα, να μην δυσκολεύουμε κανέναν και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κλείσουμε και τους δρόμους. Τα μέτρα που ισχύουν από φέτος, παραγωγή ανασυγκρότησης δεν μπορεί να υπάρξει. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε αγρότης θέλει να παράγει κάτι παραπάνω από αυτό που παρήγαγε χθες, δεν μπορεί να το κάνει για τον απλούστατο λόγο ότι όποιος είναι πάνω από το αφορολόγητο όριο πρέπει να πληρώσει τα μισά και παραπάνω χρήματα σε ασφαλιστικά και σε φορολογικό. Ένα απλό παράδειγμα, έτσι, να σας πω ότι έστω και ένα κιλό φασόλια να πουλήσεις παραπάνω από το αφορολόγητο όριο πρέπει τα 3 ευρώ που θα το πουλήσεις, το 1,6-1,7 να απολεστεί, που σημαίνει η καλλιέργεια γίνεται ασύμφορη. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες ο Υπουργός λέει και πολλές αναλήθειες, όπως ότι οι αγρότες είναι αφορολόγητοι, όπως ότι δεν πληρώνουν ασφάλιστρα κτλ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο καινούριο ασφαλιστικό δεν πληρώνει μόνο ο σύζυγος, πληρώνει και η σύζυγος. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία που παίρνει ο κύριος Υπουργός από το 2015 που αφορούν τα εισοδήματα του 2014 δεν περιέχουν τις άμεσες ενισχύσεις που σημαίνει γύρω στα 2 δις που δίνονται ως άμεσες ενισχύσεις θα συμπεριληφθούν σαν φορολογητέα ήδη και τα ποσά είναι πολύ περισσότερα από όσα ο ίδιος λέει. Πιστεύω ότι με τα καινούργια μέτρα που θα εφαρμοστούν για από την επόμενη χρονιά, με τις καινούργιες δηλώσεις που θα κάνουμε, οι αγρότες θα το καταλάβουν και όσοι δεν το έχουν καταλάβει θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά πόσο εισπρακτικά και πόσο στραγγαλιστικά λειτουργούν σε βάρος του επαγγέλματός μας. Για τους παραγωγούς όλους, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι σφυτοπαραγωγή, είτε φασολοπαραγωγή, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε την παγκόσμια αγορά. Το ξέρουμε όλοι, αλλά τουλάχιστον να κινητοποιηθούν οι κρατικές υπηρεσίες ώστε να γίνονται έλεγχοι στα προϊόντα που εισάγονται και πουλούνται με την ταμπέλα των ελληνικών προϊόντων μέσα στην αγορά της χώρας. Με αυτό έχει το αποτέλεσμα να απαξιούνται όλα τα προϊόντα τα ελληνικά και πολύ κοντά μας εδώ υπάρχουν μήλοι στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι πουλάνε αλεύρια, τα βρίσκουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ σαν ελληνικά, τα οποία όμως τα περισσότερα, το 60, 70, 80% είναι ουκρανέζικα και βουλγάρικα. Πάμε, παίρνουμε ψωμί από το φούρνο, από τη γειτονιά μας. Κανένας και εμείς οι ίδιοι παραγωγοί δεν τρώμε το ψωμί που παράγουμε και βγάζουμε εδώ. Τρώμε ουκρανέζικο και βουλγάρικο και εσείς οι ίδιοι κάθε πρωί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φασόλια και με τα κρέατα. Γι' αυτό θα πάμε αύριο να κάνουμε μια διαμαρτυρία και μεθαύριο θα πάμε την ίδια ώρα στην εφορία στην Καστοριά.
Βέβαια, κάθε εβδομάδα θα βγει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, 2-3 μέρες, το τι θα κάνουμε σαν μορφή αγώνα που θα επιλέξουμε από εδώ και πέρα. Όσον αφορά όμως για το κομμάτι που βάζουμε για την εφορία στις 12 η ώρα αύριο, ζητάμε τη συμπαράσταση όλου του κόσμου πάνω μεθαύριο, την Παρασκευή, όλου του κόσμου, των εργαζομένων, των υπαλλήλων, όλου του κόσμου. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα που πάνε να μας επιβάλλουν σήμερα, έτσι πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μας εξαθλιώνει, το καινούριο αυτό που βγαίνει με όλο αυτό το κόστος παραγωγής, αυτό που το αγγίζει το 32%, αναγκαστικά αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί στην ίδια την κατανάλωση. Επομένως, όσο όλο και περισσότερο και το καλάθι αυτό που λένε της νοικοκυράς, το περιβόητο που το Λιβανέζουν, ας πούμε, κάθε φορά θα γίνεται όλο και πιο ακριβό και το τρόφιμο θα γίνεται πια εξαρτώμενο είδος. Και έτσι πρέπει να το δουν και έτσι πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι που σήμερα μας αντιμετωπίζουν είτε με τον Α είτε με τον Β τρόπο. Εμείς ζητάμε όλο τον κόσμο συμπαραστάτη, έχουμε πιστεύουμε κοινά αιτήματα τα οποία αγγίζουν όλο τον κόσμο. Και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να έρθουν να διαμαρτυρηθούν μαζί μας. Και ναι, εμείς δεχόμαστε και προτάσεις για το πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το κλιμακώσουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Με οποιοδήποτε φορέα, με οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, εδώ είμαστε και μπορούμε να συζητήσουμε. Ούτε έχουμε καμία διάθεση να κλείσουμε σε κανέναν τον δρόμο, ούτε να δημιουργήσουμε και κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχουμε και διάθεση να χαλάσουμε και την ίδια μας υγεία που κάθε φορά τη χαλάμε.